Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Όλα καλά, πιάσαν τα κρύα. Πιάσαν τα κρύα, πολύ κρύα βασικά. Για ακόμα μια Παρασκευή μαζί σας, γκολ στα νέα. Με τον Γιώργο τον Διάκονη. Και τον Γρηγόρη τον Καρακάση. Δεν είμαστε μόνοι μας σήμερα. Κάνε introduce εσύ. Εγώ λες. Εσύ. Μια λοιπόν που πιάσανε τα κρύα, είπαμε και εμείς να στραφούμε σε ένα άθλημα που ασχολείται αποκλειστικά με το κρύο και τον πάγο. Το έχω και επί πάγου. Έχουμε κοντά μας τον. Και όχι από ποτέ. Έτσι. Πάμε ανάλογα την εποχή. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή, τον Flying Chicks, τον Σπύρο Πλούτσι και την παίχτρια, την Ελένη Μάνικου. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσουμε, γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι στίχο και επιπάγου. Και πολλοί δεν γνωρίζουν και ότι υπάρχει το χοκέι επιπάγου στην Ελλάδα. Υπάρχει και αυτό. Εγώ ομολογώ δεν το ξέρω ακόμα, να γνωρίζουμε τα παιδιά. Γι' αυτό με έχεις, για κάτι τέτοια παράξενο. Γι' αυτό σου έχω παράξενο. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο για το άθλημά σας, ως προπονητής και πρώην παίχτης και ως παίχτρια. Εγώ, σαν παίχτρια, να πω ότι τώρα στην ομάδα είναι φανταστικά. Είναι κάπως δύσκολο, δεν λέμε ότι είναι πανεύκολο σε καμία περίπτωση. Αλλά είναι σίγουρα κάτι πολύ διαφορετικό, συναρπαστικό, 100% δηλαδή. Και μπορώ να πω ότι η ομάδα βοήθησε πάρα πολύ στην όποια εξέλιξη γενικά. Από εμένα μέχρι και νεότερους που ήρθαν μετά από εμένα, μέχρι και κάποιους που έχουν έρθει τώρα πολύ πιο πρόσφατα. Να πηγαίνουμε στο παγκοδρόμιο, να μαθαίνουμε λίγο καλύτερα κάποια βασικά πράγματα και μετά έχουμε τον προπονητή να μας ζορίζει παραπάνω σε αυτό που πρέπει. Λοιπόν, γενικά το χόκκι στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1984 από τους Έλληνες που γυρνούσαν στην Ελλάδα, κυρίως από το Καναδά και τη Τσεχία. Που είχαν δει το άθλημα εκεί πέρα. Από όπου κατάγεται. Ναι, σωστά, σωστά. Μερικοί παίζανε και εκεί στις χώρες του Καναδά, Τσεχία, Ρωσία, Φιλανδία κτλ. Γυρνούσαν εδώ και το ξεκινήσανε και εδώ, σιγά-σιγά. Οπότε μπορούμε να πούμε από το 1984 υπάρχει χόκκι και στην Ελλάδα. Πέντε ομάδες, πούμε, δύο στην Αθήνα, μία στον Πειραιά. Ακριβώς, μία στη Χαλκίδα, μία στη Θεσσαλονίκη. Το ήταν το αρχικό στάδιο. Σωστά. Μετά γίνανε ομάδες περισσότερες, συγκροτήθηκε και πρώτη ομάδα, εθνική ομάδα νέων, μετά ανδρών και προχωρούσε μέχρι σήμερα. Που δεν προχωράει άλλο. Που δεν προχωράει, δυστυχώς, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, όπως για όλα τα αθλήματα. Μικρά στα εισαγωγικά. Ουσιαστικά το χοκκέι επιπάγου στην Ελλάδα έχει σχετικά πλούσια ιστορία και με επιτυχίες σε παγκόσμια αθλήματα. Απλά δεν το ξέρει κανείς. Ακριβώς. Δεν το ξέρει κανείς. Και είχε πολύ κόσμο που ασχολείται. Γιατί εγώ δεν περίμενα όταν ξεκίνησα και πήγα εκεί πέρα ότι τελικά θα γνώριζα τόσο πολύ κόσμο και θα βλέπα τόσο πολύ κόσμο να ασχολείται. Οι καταστάσεις σας εκεί που αγωνίστηκε κτλ. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη μαζί με την Αλβανία που δεν έχει παγκοδρόμιο Ολυμπιακών διαστάσεων. Γι' αυτό και μας απέκλεισε. Γι' αυτό και μας τελείωσε η εξαίρεση που είχαμε από την Διεθνή Ομοσπονδία, την IHF, και δεν μπορούμε πλέον να συμμετέχουμε σε διοργανώσεις της IHF. Ξέρουμε αν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό, αν υπάρχει δρομολογηθεί. Αν υπάρχει τουλάχιστον η πρόκληση να υπάρχει, μετά φτάνω σε δεν νομίζω, εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω καμιά πρόθεση. Δυστυχώς, όπως όλα στην Ελλάδα, και το χόκκι εξαρτάται από την πολιτική. Και εδώ δεν έχουν πρόθεση να αλλάξουν τα θεωρητικά μεγάλα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Θα ασχοληθούν με χόκκι επιπάγου, τέννις, βόλε και τέτοια. Εντάξει, από τη στιγμή που εξοριζόμαστε, θα πρέπει να υπάρχει και ένα παραπάνω ενδιαφέρον. Γενικά νομίζω στην Ελλάδα τα αθλήματα του χειμώνα εντός εισαγωγικών του πάγου δεν τραβάνε τόσο πολύ κόσμο. Αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς, βέβαια πρέπει να πούμε, ας πούμε, ότι το σκι είναι πιο εξελιγμένο, το καλλιτεχνικό πατινάς νομίζω έχει πιο. Αλλά και πάλι. Εντάξει, είναι και ολυμπιακό άθλημα. Είναι και γι' αυτό. Και το χόκκι επιπάγου. Ναι, εντάξει, είναι χρόνια ενώ και στην Ελλάδα εντάξει, είναι διαφορετικά. Υπάρχει και ένα κοστάλα ο πίσω. Ναι, υπάρχει. Εντάξει, δεν το λέω με τόσο χιούμορ, απλά υπάρχει και υπόβαθρο.
ενδιαφέρον του κόσμου. Όσο αφορά το χόκκι, πανελλήνιο πρωτάθλημα, δύο σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, έχουν γίνει και στο ΣΕΦ, που είχε υποδομές για παγοδρόμιο, αλλά δυστυχώς δεν ασχολιόταν κανένας. Το 89, το πρώτο. Το 89 ακριβώς. Υπάρχουν παιδιά που ασχολούνται μέχρι σήμερα και ως προπονητές, που το προλάβανε και παίξανε στο ΣΕΦ. Ναι. Πανελλήνιο πρωτάθλημα, χόκκι επί πάγου. Και τώρα βλέπουμε πώς έχει καταδείξει το άθλημά τους. Ακριβώς. Δυστυχώς δεν είναι. Εσύ κόσμος σκέφτεσαι να φύγεις, να ξαναφύγεις, να ασχοληθείς με το ΕΣΚΟ και εκτός. Όχι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στο εξωτερικό, έπαιξα κανονικά σε μια ομάδα, επαγγελματικά αργότερα. Και όταν ήμουν 20 χρονών γύρισα Ελλάδα και συνέχισα το άθλημα που αγαπάω και εδώ στην Ελλάδα. Είδες ότι εδώ πέρα δεν μας πετάνε έξω με φορδίες. Για να είμαι ειλικρινής, ούτε εγώ ήξερα όσο βρισκόμουν στο εξωτερικό ότι η Ελλάδα έχει χόκκι. Και μετά έστειλα τότε φαξ ακόμα ότι θα γυρίσω Ελλάδα και μου απάντησε η Ομοσπονδία ότι ναι, έλα σίγουρα, με χαρά θα σε δούμε κτλ. Και περίμενα ότι υπάρχει κάτι οργανωμένο. Αλλά μετά χρόνια μετά κατάλαβα ότι είναι λίγο δύσκολα. Να πούμε ότι η παύση της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στο Χόκκι επί Πάγου έγινε τρία χρόνια μετά το σημαίνιο μετάλλιο, στο παγκόσμιο. Ακριβώς. Ναι. Είχε επιτυχία σε αυτή η ομάδα. Είχε χάλκινο, είχε ασημένιο. Χάλκινο σίγουρα ήταν στην αρχή, δεκαετία του 90. Και μετά το 10 πήραμε ασημένιο. Βέβαια, όσοι ασχολούνται με το άθλημα και ξέρουν από χόκκι, κυρίως στο εξωτερικό που πηγαίναμε και απροετοιμασίες πριν τα παγκόσμια, επειδή ξέρουν τι είναι να μην έχεις παγοδρόμιο και να καταφέρνεις τέτοια πράγματα, πάντα είχαμε μεγαλύτερη επιτυχία, μεγαλύτερη αναγνώριση στο εξωτερικό των κόπων σας, χωρίς υποδομές. Ακριβώς, γιατί όσοι ξέρουν, καταλαβαίνουν τι είναι να μην έχεις παγκόσμιο. Είναι σαν ποδόσφαιρο, όχι σε γήπεδο. Ακριβώς. Στον δρόμο. Και να είσαι ανταγωνιστικός και να καταφέρνεις τέτοια πράγματα. Και μιλάμε για παγκόσμιο. Βέβαια, παγκόσμιο τρίτης κατηγορίας. Και πάλι όμως. Σωστά. Συμμετέχουν 10-20 χώρες που θεωρητικά έχουν καλύτερες υποδομές από την Ελλάδα και πρακτικά. Όλες. Ναι. Ναι, οπότε... Κατάσταση στη Τσεχία ποια είναι. Είναι μαζί με το ποδόσφαιρο, είναι το άθλημα νούμερο ένα. Είναι τόσο υψηλά δηλαδή στη... Ναι. Δηλαδή είναι ανάμεσα στις 6 παραδοσιακές χώρες στον κόσμο του χώρου. Είναι Σουηδία, Αμερική, Καναδάς, Ρωσία. Ακριβώς. Καναδάς, Αμερική, Ρωσία, Σουηδία, Φιλανδία, Τσεχία. Αυτές οι 6 χώρες. Μια από τις 6 κάθε χρόνο παίρνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τώρα ως παίχτρια, Ελένη, εσύ. Πώς βλέπεις τα πράγματα εδώ, σκέφτεσαι να ασχοληθείς με το χόκκι επαγγελματικά εκτός Ελλάδος? Δεν γίνεται να κάνω αυτό γιατί είμαι μεγάλη πια. Εντάξει, μεγάλη. Τι ηλικίες δηλαδή θεωρείται κάποιος ταλέντος του χόκκι και μέχρι πού, ας πούμε, θεωρείται ότι κάποια στιγμή πρέπει να... Για ταλέντα να πει ο κόσμος που ξέρει να τα αναγνωρίζει και να ξεχωρίζει τους καλούς παίκτες, αλλά είναι σίγουρα από παιδική ηλικία. Λέμε, ας πούμε, στους ποδοσφαιριστές στα 27-28 είναι το πικ τους. Στους μπασκετμπολίστες είναι στα 29-30. Ναι, δεν ξεκινάνε ξαφνικά στα 27 να παίζουν, ξεκινάνε από τα 5 να παίζουν. Οπότε κάτι αντίστοιχο υπάρχει και εδώ πέρα. Δηλαδή και εγώ ξεκίνησα να κάνει χόκκι όταν ήταν 5 χρονών, ας πούμε, και μάθε πολύ βασικά πράγματα, τα οποία εμείς προσπαθούμε να συνδυάσουμε στην πορεία. Όπως μας είχε πει σε ένα ταξίδι που κάναμε το 16 στη Τσεχία. Τουλάχιστον κάναμε και ένα ταξίδι. Ναι, πήγαμε, κάναμε τις προπονήσεις μας, πρωί, απόγευμα. Πολύ ωραία ήταν, απίστευτη εμπειρία. Πολύ σκληρά. Πολύ σκληρά ήταν. Περάσαμε φανταστικά όμως. Δεν είχαμε ξανακάνει. Είναι τόσο εύκολο άθλημα για γυναίκα, φαντάζομαι. Είναι ένα άθλημα το οποίο έχει επαφές, έχει δύναμη. Δεν είναι ένα άθλημα το οποίο... Ας πούμε, το βόλεϊ, το οποίο εντάξει και αυτό έχει άλματα,
αλλά έχει, θέλει ένταση, αλλά δεν έχει πολλές επαφές μεταξύ των παιχτών. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Πονάει ο πάγος. Όχι πονάει, γιατί φοράμε ένα σωρό πράγματα πάνω μας, δεν είμαστε προστάτευτοι. Έχουμε τον εξοπλισμό μας. Δηλαδή, ο ποιος είναι τραυματισμός που μπορεί να πάθει να του χόκκι, ποιος είναι. Εντάξει, σίγουρα το χόκκι είναι σκληρό άθλημα, αλλά δεν είναι ύπουλο. Γιατί, όπως είπε η Ελένη, οι παίκτες φοράνε στολή, είναι προστατευμένοι. Εντάξει, δεν είναι ράγκη. Αλλά ούτε πόλο να έχει βυθίσεις και να μην περιμένεις. Το πολύ από τα σουτ, τα περισσότερα το πακ πονάει, γιατί τα πιο δυνατά σουτ το πακ πηγαίνει με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε αν φας ένα τέτοιο σουτ πονάει σίγουρα. Γι' αυτό και άλλωστε κάνουν δύο τερματοφύλακες, φοράνε όλα αυτά τα εξοπλισμό στα πόδια. Ακριβώς. Και κάπως έτσι θυμήθηκα την τελευταία προπόνηση, μόλις την πρώτη τελευταία. Και σίγουρα, όσο αφορά τους κανονισμούς, υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάμεσα στο ανδρικό και στο γυναικείο χόκκι. Το γυναικείο μπορούμε να πούμε ότι είναι πιο τεχνικό από το ανδρικό. Απαγορεύονται σκληρές επαφές, οπότε είναι ένα έτσι τσατσάρισμα μόνο και δεν είναι τόσο δυνατό και επικίνδυνο όπως το ανδρικό. Έχουμε δει, ας πούμε, και στο NHL το ice hockey, το πρωτάθλημα της Αμερικής, χτυπήματα σε τείχους, προξήματα, να ματώνουν οι αθλητές. Σίγουρα, βέβαια, εκεί πάλι, επειδή είναι Αμερική, είναι show, είναι marketing, όλα αυτά. Οπότε, πάλι αν συγκρίνουμε το hockey στην Αμερική και στο Καναδά και στην Ευρώπη, υπάρχουν διαφορές. Το ευρωπαϊκό είναι λίγο πιο τεχνικό, έχει πιο πολύ τακτική. Το αμερικάνικο, το NHL, είναι πιο γρήγορο, πιο πολλές επαφές υπάρχουν, πιο σκληρό. Χρειάζεται να είναι πιο δυνατή ουσιαστικά. Είναι, ναι, και αυτό. Και βέβαια είναι το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, οπότε οι καλύτεροι παίκτες παίζουν εκεί. Από όλες τις χώρες εκεί πέρα συγκεντρώνονται. Ακριβώς. Τώρα ερώτηση και στους δυο σας. Εσύ πρώτα, τι θέση παίζεις? Και να εσύ κόσμο να μας εξηγήσει λίγο τις θέσεις. Εγώ συνήθως παίζω άμυνα. Εγώ πιο μπροστά στο μικρόφωνο. Κατά απέτηση συμπαίκτρια. Με θέλεις να μείνει μαζί τη, οπότε πάω στην άμυνα. Ναι, δεν μπορείς να κάνεις και κάτι. Πιο παλιά είσαι συμπαίκτρια στην ομάδα. Ναι. Υπάρχει ιεραρχία, ας πούμε. Υπάρχει αρχηγός. Ναι. Τώρα ακόμα είμαστε λίγο στη διαδικασία του. Ποιος θα είναι φέτος. Αλλά γενικά υπάρχει, για να οργανωνόμαστε λίγο καλύτερα μεταξύ μας. Ναι, τώρα παίζω άμυνα. Αυτό. Κυρίως αυτό, αλλά υπάρχει και η εναλλαγή. Δηλαδή, αν νιώσεις ότι υπάρχει ένα κενό στην επίθεση, κάποιος... Θα βγεις στην κόντρα και θα χτυπήσεις. Θα αλλάξεις λίγο τη θέση, θα το δεις πώς πάει το παιχνίδι. Όπως λέει ο κόσμος, πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας, γιατί τώρα δεν τρέχουμε τόσο σοβερά, δεν έχουμε την τέλεια τεχνική, γιατί ακόμα το προσπαθούμε. Έχετε αναζητήσει χωρικούς, έχετε αναζητήσει τρόπους που μπορείτε με κάποιο τρόπο να βοηθηθείτε να... Πριν μας απαντήσει η Ελένη, είδα το ίδιο του coach, οπότε νομίζω είναι ο κατάλληλος για να μιλήσει. Πριν την αφήνα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν ακούνε πριν. Αλλά πρέπει να ρωτήσουμε. Λοιπόν, και εκτός ότι πρέπει να ρωτήσω, θέλω έτσι... Εντάξει, και εμείς σε αυτή την προσπάθεια μας κάνετε και τιμή και θέλετε εδώ να όσοι άνθρωποι μπορέσουν και το δουν, τουλάχιστον να πάρουν μια εικόνα, εκπομπές να προβάλλονται στο YouTube, να ακούσουν και πέντε πράγματα, πως υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον, ώστε κάποιος να θέλει να μπει στην ομάδα, να συμμετάσχει, τουλάχιστον να δει τι είναι αυτό και περί τίνος πρόκειται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι για τα ελληνικά αυτιά είναι κάτι πολύ άγνωστο. Είναι κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται όπως... Ακόμα και το βόλιο σιγά σιγά έχει μπει ψηλά στη θέση του κόσμου, στη ζήτηση, στη συνείδηση του κόσμου και άλλα βήματα σιγά σιγά. Εγώ γι' αυτό είπα στην εισαγωγή μου ότι γιατί όχι εξοριζόμαστε και αθλήμαστε το χόκκι σιγά σιγά να γνωρίσει ο κόσμος, να μπει στην κουλτούρα τους, να τα δει. Δεν νομίζω ότι το ελληνικό κοινό είναι ενάντια στο διαφορετικό, είναι ενάντια στο να δει κάτι άλλο. Ο πολιτισμός είναι ένα πράγμα
Και δεν υπάρχει σπορ το οποίο δεν έχει κάτι θεματικό να σου φέρει. Σίγουρα. Απλά από εκεί και πέρα είναι το πώς τον τίνεις όλο αυτό, τι ομοσπονδία έχεις, πώς μπορείς να το συντηρήσεις, πώς μπορείς να το προωθήσεις, πώς μπορείς να το αναπτύξεις και όλα τα λοιπά. Για πες μας λίγο, coach, έτσι, τι προσπάθειες έχεις κάνει και μιας και κατάγεσαι και είσαι από μια χώρα η οποία, όπως μας είπες και μόνος, είναι από τις 6 μεγαλύτερες δυνάμεις. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και οικονομικά εννοώ. Καταρχήν δεν υπάρχουν υποδομές, δεν έχουμε παγοδρόμια κανονικά. Όπως βλέπω, ας πούμε, στα μικρά παιδάκια ή στα πιο μεγάλα που έρχονται στο χώρο μας για να ασχοληθούν με το χόκεϊ, τους αρέσει πάρα πολύ, αλλά πάρα πολλές φορές μας λείπει γενικά αθλητική παιδεία. Πλάνα σου να δώσω και ένα πολύ καλό παράδειγμα στις χώρες και διακόπτες. Ας πούμε και για το γυναικείο μπάσκετ. Δεν υπάρχει κανένα. Μόλις τα κορίτσια φτάσανε και κάναν τον αθλητισμό και φανήκαν σε όλο τον κόσμο κτλ. Ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι υπάρχει και γυναικείο μπάσκετ. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι απίθανο, δεν λέω τώρα, σε βάθος πενταετίας, δεκαετίας να υπάρξει ενδιαφέρον και για το χοκέι. Σίγουρα. Σωστά τα λες, απλά το χόκεϊ είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, όποιος παίζει ποδόσφαιρο, πετάς μια μπάλα, τρέχει και παίζει μπάλα. Εντάξει, είναι πιο λαϊκό άθλημα. Στο χόκεϊ θέλει πάρα πολλά πράγματα να συνδυάσεις μαζί, είναι τεχνική. Και το μπάσκετ, ας πούμε, δεν χρειάζεται ποτέ να καταλάβει. Ακριβώς. Και σίγουρα δεν το κρύβουμε. Το χόκεϊ είναι οικονομικά λίγο πιο δύσκολο άθλημα, γιατί η στολή δεν είναι φθηνή, σίγουρα. Για να συντηρήσεις ένα παγοδρόμιο, τα κόστη είναι τεράστια. Δηλαδή, και αυτοί που έχουν παγοδρόμια σήμερα, τουλάχιστον έστω και τα πιο μικρά, θα σας λέγανε σίγουρα καλύτερα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο το ρεύμα κτλ. Επίσης, για να υπάρχει ένα άθλημα, να έχει υποδομές, θέλει και κόσμο, θέλει να ασχοληθούν τα παιδάκια, θέλει την ομοσπονδία στην Ελλάδα δεν υπάρχει, θέλει η πολιτεία να βοηθήσει όλα αυτά που στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό. Και εμείς πιστεύαμε, όταν πηγαίναμε σαν εθνική, ας πούμε, καταφέραμε και πήραμε ασημένιο μετάλλιο, ότι θα γίνει ανάπτυξη, ότι θα γίνει προβολή του αθλήματος και θα ξεκινήσουμε από μια καινούρια βάση. Αλλά δυστυχώς. Πόσο έξω πέσατε. Δυστυχώς. Η εθνική έφτασε το πικ της. Το πικ της. Βάσει συνθηκών. Ακριβώς. Και βέβαια το 2010 που πήραμε το ασημένιο ήταν να γίνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα εδώ στην Αθήνα. Που πήραμε τη διοργάνωση. Αλλά είδαμε τι υπάρχει. Το παγοδρόμιο υπήρχε στα Άνω Λιώσια, στο Ολυμπιακό Ακίνητο που είχε νομίζω ο Άρση Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν δεν κάνω λάθος. Πήραμε την διοργάνωση, αλλά η πολιτεία δεν βοήθησε οικονομικά για να διοργανώσουμε. Δεν νοιάστηκε, δεν ξέρω αν ήταν θέμα βοήθειας. Και πληρώσαμε μεγαλύτερο πρόστιμο στην Διεθνή Ομοσπονδία παρά το να, αν θα διοργανώναμε το παγκόσμιο, επειδή ακυρώθηκε τελευταία στιγμή, τους είπαμε ότι δεν μπορούμε. Αναλάβανε να το οργανώσουν το Λουξεμβούργο και πήγαμε Λουξεμβούργο και πήραμε το ασημένιο. Απλά δεν τους ένιωξε. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το Υπουργείο τότε δεν νοιάστηκε. Τόσο απλό. Ακριβώς. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Γιατί πιστεύουμε, αν θα ήταν εδώ στην Αθήνα στην έδρα μας, μπορεί να βγαίναμε και πρώτοι. Δεν το λέω με σιγουριά. Πάντως προβολή θα υπήρχε. Σίγουρα. Δεν λέω τώρα για κανάλια, αλλά εντάξει, σίγουρα site, εφημερίδες. Παρότι τα πράγματα είναι τόσο δυσίωνα και είσαι τόσο αισιόδοξο, πώς συνεχίζεις και ασχολείσαι με αυτό το πράγμα. Εδώ τώρα σε φέραμε, μας είπες να βιαστούμε γιατί πας για αγώνα. Λοιπόν, επειδή. Τι σου προσφέρει δηλαδή αυτό το άθλημα, να καταλάβω δηλαδή γιατί κάποιος να μην ασχολείται με τον μπάσκετ, που οκ, θα έχει προβολή, θα του φέρει και κάποια χρήματα με ένα ταλέντο, με το ποδόσφαιρο ή ακόμα και με το τένις, βλέπουμε τώρα και με το Στέφανο Τσιτσιπά τι γίνεται, με το βόλεϊ. Σίγουρα επειδή μεγάλωσα στο εξωτερικό και όπως ανέφερα και πριν εκεί ήταν, είναι άθλημα νούμερο ένα μαζί με το ποδόσφαιρο. Οπότε όλα τα παιδάκια εκεί είτε ποδόσφαιρο είτε χόκεϊ παίζουν. Έτσι έχει ανεβαίνει κάπως όμως στο μπάσκετ. Υπάρχει μια μικρή άνοδος. Εντάξει, κάτι. Ναι, μια μικρή.
Και εγώ ασχολήθηκα από 5 χρονών με το χόκκι. Βέβαια και στη Τσεχία και σε όλες αυτές τις χώρες που είναι καλές και έχουν παράδοση στο χόκκι, όλα τα παιδάκια ασχολούνται από 4-5 χρονών. Αν κάποιο παιδάκι έρχεται στην ομάδα και είναι 7-8 χρονών, του λένε άργησες, δεν θα τους προλάβεις πλέον. Έχασες 3 χρόνια και δεν πήγαινε να παίξεις ποδόσφαιρο, του λένε στους γονείς. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από άποψη σωματικής κατάστασης τι χρειάζεται να τους έχεις σαν αθλητής? Παλιά ήταν... Λέμε τώρα, άμα θέλει κάποιος να... δεν είμαι στην Ελλάδα, λέμε κάποιος θέλει να κάνει πρωταθλητισμό στον χοκκέι. Στο σημερινό, στις σημερινές εποχές και οι παίκτες... Ας πούμε για το ευρωπαϊκό που γνωρίζει καλύτερα. Γίνονται πιο αθλητές. Παλιά ήταν να είναι 2 μέτρα και 105 κιλά, ας πούμε. Τώρα είναι πιο αθλητές, πιο ευέλικτοι οι παίκτες. Επειδή είναι πιο γρήγορο σήμερα το χοκέι, παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ευρώπη. Οπότε πρέπει να είναι κάποιος πάρα πολύ καλός αθλητής με όλα του. Και επειδή το χοκέι συνδυάζει τα πάντα, είναι δύναμη, είναι επιτάχυνση, είναι ταχύτητα, είναι τεχνική, είναι τακτική και είναι όλα σε πάρα πολύ γρήγορη κίνηση και βέβαια είναι και το γρηγορότερο ομαδικό άθλημα στον κόσμο. Θέλω να σου κάνω μια εξαίρεση, να βοηθήσει κι εσύ. Για να γίνει κάποιο αθλητή χόκκι, θα πρέπει να πρώτα απ' όλα να μάθει να στέκεται στι λεπίδε. Αυτό το κακό το πράγμα. Έχω δοκιμάσει να πάω σε ένα παγωδρόμο με τώρα που πλησιάζουν και Χριστούγεννα. Γελούσε ο κόσμο. Μη σχολιάσει. Θέλω να το αποφύγει. Θα μα δουν, αυτό είναι. Άμα δεν μα βλέπουν, να σχολιάζει. Ναι, εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα για να γίνει κάποιο αθλητή χόκκι, χρειάζεται. Ίσως να πάω στα λεπίδε. Και μαντέξα. Χρειάζεται κάποιος να κάνει και ασκήσεις στίβου, κάποια σπριντ, κάποια βάρη ασκήσεις. Συγγνώμη για αυτό. Σε συγχωρούν νομίζω. Εντάξει, θέλει μια αλφα, ας πούμε, ευχή κατάσταση. Δεν την έχουν όλοι, λέω τώρα. Αλλά το παλεύουμε, προσπαθούμε. Όσο πιο συχνά κάνουμε προπονήσεις, δηλαδή... Τότε που είχαμε πάει Τσεχία, μετά που γυρίσαμε, νομίζω πως όλοι όσοι ήταν εκεί πέρα ένιωθαν ότι μπορούσαν να κάνουν περισσότερα πράγματα. Δηλαδή και όσοι ήμασταν εκεί, παρόλο τον πόνο και την κούραση και όλα αυτά, γιατί εμείς δεν είχαμε ξανακάνει κάθε μέρα επί 10 μέρες, πρωί-απόγευμα, να ξυπνάμε και εγώ 6,5 ώρα το πρωί, να τρέχουμε στις 7, να τρώμε πρωινό, να πηγαίνουμε, να κάνουμε στον πάγο προπόνηση, να ξεκουραζόμαστε λίγο και πάλι. Ήταν τέτοιο το πρόγραμμα. Ήταν πολύ, ας πούμε, σκληρό για τα δικά μας δεδομένα. Ναι, γι' αυτό ήταν η καθημερινότητα. Το όνομα της ομάδας από πού έχει εμπνευστεί? Αυτό πρέπει να ρωτήσεις τα κορίτσια. Ήταν μια συνολική προσπάθεια να βρούμε το όνομα. Παράλληλα με τους απτάμενους ή flying check? Πετάμε κι εμείς. Flying, επειδή προσπαθούσαμε και καλά ότι είναι γρήγορο άθλημα. Και το checks λόγω των κοριτσιών, την κοπέλα. Και έλεγα λοιπόν ότι σου προσφέρει μια ευεξία αυτό το πράγμα. Δηλαδή πήγαμε εκεί και παρά τον πόνο, παρά την κούραση, ήμασταν σε μια φάση που νιώθαμε, ας πούμε, τα πνευμόνια μας γεμάτα. Ήταν απίστευτο. Δεν το έχω ξανανιώσει αυτό. Ήταν φοβερό. Εδώ πέρα δυστυχώς δεν το έχουμε έτσι. Δεν κάνουμε κάθε μέρα προπόνηση. Κάθε πότε να πούμε ότι έχετε προπόνηση? Κάνουμε κάθε Τετάρτη, περίπου 10 και 4, μπαίνουμε στον πάγο. Νέα παιδιά, το βράδυ κάνουμε προπόνηση. Να πούμε ότι κάνουμε στον Ελαιώνα, στο Ice and Skate. Πολύ σημαντικό. Σε ρωτάω, ήταν επόμενη ερώτηση. Ναι, και εγώ θέλω να ρωτήσω πώς σας βρίσκουμε. Έχουμε και κάποιο Facebook, κάποιο τρόπο, social media, να μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί μας? Στο Instagram. Έτσι λέγεται Ice Skate. Το παγοδρόμιο είναι Ice and Skate. Σίγουρα θα υπάρχουν φωτογραφίες και εκεί. Και θα βρούμε και τη σελίδα στο Instagram και στο Facebook, θα το αναφέρουμε. Δεν θυμάμαι το όνομα. Ολόκληρα. Πάντως υπάρχει σελίδα Flying Jigs. Υπάρχει σελίδα και στο Facebook. Αυτό λοιπόν έχει άλλο νόημα. Στην οποία τώρα προσπαθούμε λίγο να την φτιάξουμε, να βάζουμε φωτογραφίες, τι κάνουμε. Τη διαχειρίζετε? Ναι. Έχουμε αναθέσεις σε κάποιους. Γιατί δείτε κάποιον. Ναι, δικιάστε κάποιον. Βέβαια, θα έπρεπε. Πώς δεν το σκεφτήκαμε. Αφού όλα τα έχουν πολύ πάντα να φτιάξει. Έχεις δίκιο. Πάρτε και κάποιον. Μάνατζερ στα social media. Έχεις κανέναν υπόψη σου να μας πεις? Θα φρούνται σαν βρω.
Εσύ πώς πήρες την απόφαση στον πολιτισμό? Εγώ τελείως τυχαία. Μη ήθελα με κάτι να ασχοληθώ εκείνη την περίοδο στη ζωή μου. Με κάποιο άθλημα, ομαδικό κατά προτίμηση, γιατί έκανα και ομαδικά αθλήματα παλιότερα. Έτυχε να δω κάτι στο Facebook σου Ice and Skate. Πολύ τυχαία. Καλά το είπα, καλά το είπα. Σε ενδιαφέρει δηλαδή ο πάγος? Μου αρέσει το κρύο. Εδώ βέβαια να πω ότι δεν έχει κρύο όταν κάνουμε προπόνηση. Δεν μπαίνουμε και δεν είναι κρύο. Καμία σχέση, είμαστε ζεστά, είμαστε άνετα, είμαστε πολύ καλά. Άμα κάθεσαι ακίνητος, αμυλίτος και γέλαστος απ' έξω, θα κρυώσει. Εντάξει, είναι λογικό, γιατί θα είσαι κάπου που θα έχει. Εντάξει, όταν πάει με 200 χιλιόμετρα η μπάλα, φαντάζομαι ότι κάποιος τρέχει για να την πάρει τόσο. Να μην την μπάλα, οπότε δεν νομίζω να κρυώνει και τόσο πολύ ακόμα. Ναι, γενικά δεν μα αφήνει λίγο να κάτσουμε. Αυτή νομίζω ότι είναι η δουλειά του. Να μην σε αφήνει να κάτσει. Έχει φάσει. Πώς σε ρωτήσω κάτι που είναι mainstream, είναι κλισέ, αλλά δεν μπορώ να το ρωτήσω. Πόσες γυναίκες έχεις και ασχολείσαι τώρα αυτή την εβδομάδα? Αν έρχονται όλα τα κορίτσια στην προπόνηση. Λέμε σε περιπτώσει που έρχονται περισσότερο. Ας πούμε είναι 12 με 15 κορίτσια. Και πώς θα βγάζουμε? Είναι δύσκολο πολλές φορές. Ψυχολογικά. Αλλά εντάξει, μια χαρά είναι. Πώς μπορείς να βάλεις σε μια ταχνική κατάσταση που θες εσύ, πώς μπορείς δηλαδή να τις πείσεις? Αυτό που θα τις πείσεις. Ναι, οι ίδιες βλέπεις, τα έχουν πάρει όλα, έχουν βγάλει και το όνομα, τα πάντα. Μα μας αφήνει. Όχι, όχι, εντάξει, επειδή είναι η ομάδα των κοριτσιών, τις αφήνω, είναι δική τους ομάδα. Εγώ απλά τους βοηθάω στο αγωνιστικό κομμάτι και όσο μπορώ και ξέρω. Και όταν τσακώνονται και ανταγωνίζονται, ποια είναι καλύτερη, δεν κάνει. Δεν μπορεί να. Μεταξύ μα τσακώνονται, δεν παίρνει κανεί ανάμεσα. Σαν να βλέπουμε οι τσέλι, βγαίνουν γάντια και ξεκινάνε. Είναι δύσκολο, ναι, είναι γυναίκε. Δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Όχι, δεν τσακώνονται, αλλά υπάρχουν συζητήσεις και βλέπεις ότι είναι γυναικεία ομάδα. Τα βρίσκεται. Όλα καλά είναι. Μια που πήγε και μισή, πρέπει να κάνουμε έτσι ένα μικρό διαλυματάκι και να επιστρέψουμε για να δούμε τι άλλο έχουμε να πούμε. Θα τα πούμε όλα και ναι, να μάθουμε τις σελίδες. Πάνω απ' όλα το σημαντικότερο που έχει έρθει εδώ πέρα είναι να προωθήσουμε αυτό που κάνετε. Προπονείς κεντρική ομάδα? Ναι. Θα μας πεις και γι' αυτό. Θα τα δώσουμε όλα εδώ. Χαρτί και καλαμάρι. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
Επιστρέψαμε και πάλι στο δεύτερο και τελευταίο σκέλος αυτής της συνέντευξης. Να πούμε ξανά ότι έχουμε εδώ πέρα από τον προπονητή και την παίχτρια, τον Flying Chicks, ομάδα του Ice Hockey, την Ελένη Μάνικου και τον Σπύρο Φλούτσι. Ένα όνομα το οποίο βγήκε έτσι με πολλές δημοκρατικές διαδικασίες. Απλά θα θέλανε τα κορίτσια και βγήκε και ο coach ότι λένε τα κορίτσια το κάνει για να μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Άλλο πιο πριν, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, αλλά είχε, νομίζω υπήρξε λίγο bullying. Κάτι είχε... Γυναικείο bullying, για να πούμε και ένα κοινωνικό μήνυμα σε αυτό. Το οποίο υπάρχει και το γυναικείο bullying. Από τέτοιες ομάδες, γενικά άντρες που ήξεραν για το χόκι και... Λοιπόν, έχουμε αφήσει κενό στο κομμάτι με τους άντρες, γιατί ο coach πονεί και άντρες. Να μας πει τη διαφορά, να μας πει... Τι προτιμάει. Όχι, τι προτιμάει. Εντάξει, και τα δύο τα προτιμάει. Προφανώς για να προπονεί. Με τι φεύγει αν την προπονείς πιο ήρεμος. Και αυτό το ξέρω. Να ρωτήσουμε κάτι στους δεύτερους. Λοιπόν, όπως αναφέραμε στην αρχή, υπήρχαν πέντε ομάδες. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενεργές είναι 6 ομάδες. 4 είναι εδώ στην Αθήνα, μία στις Σέρες και μία στη Θεσσαλονίκη. Σέρες τεχνικό επίπεδο. Όλες. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στην ομάδα Ιτάμενη Αθηνών. Και μας μπορείτε να βρείτε και στο Facebook και στο www.ιτάμενη.gr. Και στο Facebook. Μα στην διακόσμια στιγμή, όπως βλέπετε, προσπάθειες γίνονται από τις ομάδες. Το θέμα δεν σβήνει κανείς. Και πετάνε και όλοι πετάνε. Όλοι πετάνε. Κανείς δεν γίνεται στον πάγο. Όλοι πετάνε. Αλλά προσπάθειες γίνονται. Ιστοσελίδες, γκρουπ. Σίγουρα. Και βέβαια έχουμε και παιδικό και εφηβικό τμήμα. Προπονούνται τα παιδάκια κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή και σιγά σιγά οι έφηβοι μπαίνουν μετά και στην ανδρική ομάδα. Οπότε και τώρα που πάω στον αγώνα θα έρθουν κάποια παιδιά από την εφηβική ομάδα. Από άψη γυμναστικής σε αυτή τη κατάσταση, τι περιέχει το πρόγραμμα γυμναστικής έτσι για παράδειγμα. Εντάξει, γενικά στο χόκεϊ υπάρχει η σεζόν που κανονικά... Σε όλο τον κόσμο η σεζόν είναι περίπου 6 μήνες. Εδώ στην Ελλάδα το κάνουν σε ένα Σαββατοκύριακο. Τα κάνουμε όλα γρήγορα, δεν έχουμε ανάγκη τους 6 μήνες. Και μετά υπάρχει μια προετοιμασία εκτός πάγου, 2 μήνες. Που γίνεται συνήθως μετά τη σεζόν, ξεκουράζονται οι παίκτες. Μετά τη σεζόν, Σαββατοκύριακο δηλαδή, από Δευτέρα. Τελειώνει τέλη Απρίλιο, αρχές Μαΐου η σεζόν, έχουν 2 εβδομάδες ξεκούραση, μετά 2 μήνες προετοιμασία εκτός πάγου, μπαίνουν στο πάγο 1 μήνα προετοιμασία και ξεκινάει η επόμενη σεζόν. Έτσι πάει κανονικά σε όλο τον κόσμο, όχι στην Ελλάδα. Η προετοιμασία εκτός πάγου τι περιέχει? Είναι φυσική κατάσταση, δηλαδή έχει μακροχρόνια αντοχή, στιγμιαία αντοχή, δύναμη, επιτάχυνση, είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και φαντάζομαι ότι θα έχει και πολλά βάρη, έτσι. Έχει και τέτοια και όποιος παίζει σε επαγγελματικό επίπεδο, στη προετοιμασία εκτός πάγου, όντως τους παίκτες τους πηγαίνουν στα όρια. Εγώ θυμάμαι όταν έπαιζα ακόμα στην Τσεχία, ήμουν στους εφήβους, ξερνούσαμε μετά. Από εφηβικό, Έτσι μας έλεγε και εμάς ο coach η Τσεχία, δεν έδειχνε έλεος, έλεγε παιδιά, εδώ ξερνούσαν άλλες φορές, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα δεν πέσατε κάτω να τα βγάλετε, μπορεί να τους μαζέψουμε τότε. Μέχρι τότε όμως θα... Τι τραυματισμό που αντιμετωπίσει ένα αθλητή στο χόκι? Ποιο είναι ο πιο σύνδεσμο? Εκτός από τους μυϊκούς, τους κλασικούς. Εντάξει, δεν υπάρχουν τραβήγματα, προσαγωγή. Έτσι, το πιο δύσκολο σε όλο το μυϊκό σύστημα είναι τραυματισμοί στους προσαγωγούς και η πλάτη. Η μέση. Από το στρίψο του κορμιού στο να σουτάρει να δώσει μια πάσα. Γιατί είναι σκυμμένος και. Για μένα δηλαδή δεν είναι διαγωνία. Δεν υπάρχουν κάποιοι σοβαροί τραυματισμοί. Τα σκορ που κυμαίνονται. Κανονικά σκορ είναι... Εντάξει, τα έχεις βάλει όλα κανονικά, είπαμε, στο επίπεδο που είμαστε. Δεν μας ενδιαφέρει κανονικότητα, είμαστε στην Ελλάδα. 5-1, 5-2, 6-3... Βεράκια. Ναι, όβερα. Τα περισσότερα ναι. Γκολ. Και βέβαια πρέπει να πω ότι γενικά, επειδή αναφέραμε λίγο και την ιστορία του αθλήματος στην Ελλάδα, έτσι ωραία περιγραφή και πάρα πολλά πράγματα θα δει, θα βρει ο καθένας στο Ice Hockey GR σελίδα, που έχει αρκετά πράγματα και στο YouTube.
και είναι σαν National Greek Ice Hockey Team γενικά για το hockey και στο Facebook. Ερώτηση στο icehockey.gr. Θα βρει κανείς και τα σωματεία που υπάρχουν? Υπάρχει εκεί, υπάρχουν τα links για τα σωματεία, αλλά είναι γενικά για το hockey στην Ελλάδα. Φανταστώ δεν υπάρχουν γραφές. Τουλάχιστον υπάρχει κάποιο έσοδο με κάποιο τρόπο αυτό. Δυσκολεύεται αυτό. Πώς γίνεται, θέλω εγώ να ξεκινήσω ice hockey. Στην ηλικία που είμαι όχι, αλλά παράδειγμα. Το καλό σου coach, σε παίρνει δωρεάν και ξεκινά. Έρχονται και παιδιά πιο μεγάλη ηλικία, α πούμε. Παιδιά μεγάλη ηλικία. Οκ, το δέχομαι. Α πούμε στη γυναικεία ομάδα είναι κορίτσια από. Είναι φέλη, ας πούμε, 16-17 χρονών, μέχρι... Από όσο είναι. Πήγε 18 είναι φέλη. Πήγε 18 μέχρι... 50 χρονών. Ερώτηση, αν θέλει ένα παιδί να έρθει, 15-16 χρονών, θα ξέρω ότι, ας πούμε, το μήνα στο χόκι θα μου φεύγουν 40-50 ευρώ. Είναι γύρω στα 60 ευρώ, αλλά 60 ευρώ... 8 προπονήσεις το μήνα. Okay. Και τη στολή την παίρνει μέσω της ομάδας? Υπάρχουν κάποιες στολές. Ή βρίσκει να παραγγείλει εγώ από το εξωτερικό? Βρίσκει παραγγείλει από το εξωτερικό, αλλά ειδικά στην αρχή όταν έρχονται καινούρια παιδάκια. Οι πρώτες δύο προπονήσεις, ας πούμε, είναι δωρεάν για να δει το παιδάκι αν θα του αρέσει. Και αν αντέχει. Πολύ φυσιολογικό και πολύ σωστό. Και έχουμε κάποιες μεταχειρισμένες στολές που δανείζουμε στα παιδάκια για να μπορούν να κάνουν. Το ίδιο γίνεται και στα κορίτσια όταν έρχονται καινούρια κορίτσια. Εσύ μόνο δεν δίνουμε τόσο λεφτά γιατί κάνουμε μόνο μια προπόνηση. Εσύ έχεις δικιά σου στολή αγορασμένη? Τώρα πια ναι. Είναι προσαρμοσμένη πάνω σου? Πώς γίνεται αυτό? Έχει μεγέθη όπως είναι και τα ρούχα, πώς παίρνει η small medium large και τα σχετικά. Έτσι έχει και μεγέθη για όλα τα αξεσουάρ. Το ίδιο σημαίνει και στα γάντια και στα κράνια. Και στα παγοπέδιλα. Ήρθες εδώ το 2000. Το 2004 σημαίνει ότι ήσουν εδώ. Ναι. Με Ολυμπιακούς αγώνες. Τον ημιτελικό το θυμάσαι? Ελλάδα, Τσεχία, ποδόσφαιρο. Ήμουνα στο γήπεδο. Ήσουν στο γήπεδο. Γιατί δούλευα τότε σε ένα τουριστικό γραφείο και οργανώσαμε δικό μας τσάρτερ από την Κρήτη, Χανιά, Πόρτο, το γραμμή και πήγαμε να δούμε. Πιστεύω ότι είναι το μάτς που η Εθνική Ελλάδος είναι το πιο άδικο μάτσο που έχει πάρει ποτέ. Δηλαδή δεν θυμάμαι μεγαλύτερη αδικία. Ερώτηση, ποιο είναι που στείλει? Την Ελλάδα. Θεωρώ δηλαδή, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, εγώ που δεν είμαι τσεχός, εγώ τη λυπήθηκα τσεχικά. Δηλαδή πραγματικά ήταν μια υπερομάδα με Ροζίσκι, Νέτβετ, Πέτρ Τσέχ, Νέο. Γιαγκουλόφσκι, ποιος άλλος έπαιζε? Ο Μίλαν Μπάρος, ο Κόλε. Μιλάμε για υπερομάδα, δεν έχουμε καλύτερη Τσεχία ποτέ. Και δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί και καλύτερη Τσεχία. Δεν νομίζω. Σε όλες τις γραμμές σχεδόν ήταν υπερπλήρης. Πού πήγες πάλι από εδώ το βίντεο? Δεν άντεχω τώρα. Έχω τον άνθρωπο που είναι από Τσεχία να μην το ρωτήσω. Μου λέει ότι είναι από το 2002 να μην το ρωτήσω για το 2004 και το 2004. Ήμουνα στο γήπεδο και όταν φτάσαμε εκεί στο Πόρτο, οι Τσέχοι μας δείχνανε πόσα θα. Και μετά που βγαίναμε μετά τον αγώνα από το γήπεδο, εγώ φορούσα τη φανέλα της Εθνικής και περνούσαμε από τους Τσέχους και τους έλεγα στα Τσέχικα: δεν πειράζει, την άλλη φορά. Προκλητικός κιόλας. Εγώ προσωπικά σου λέω πραγματικά δεν συναχωρήθηκα ούτε για τους Πορτογάλους ούτε για τους Ισπανούς, δεν με ενδιαφέρει. Παίζαμε συντηρητικό ποδόσφαιρο, σκοπιμότητες και τα πήραμε. Αλλά με τη Τσεχία πραγματικά την επόμενη λέω πρέπει με κάποιο τρόπο να σκοράρει. Δεν μπορούσε να σκοράρει. Δεν μπορούσε να σκοράρει. Θέλετε εσείς τώρα να μας πείτε κάτι, παράπονα, κάτι... Παράπονα, τι άλλο παράπονα, δεν τους ενδιαφέρει, η ομοσπονδία δεν υπάρχει, η πολιτεία δεν νοιάζεται, ο κόσμος δεν μπορεί να βρει εύκολα το προϊόν τους, γι' αυτό λέμε και εμείς μέσω Facebook. Και αυτά βέβαια, εντάξει, οι άνθρωποι θα πρέπει να βγουν κάποια στιγμή και σε κάποια... Σοβαρέκου. Όχι, σοβαρέκου, μόνο καλά σοβαρέκου, εντάξει. Θα βρείτε, κάπου θα βρείτε. Σε κανάλια να υπάρχει δημοσιότητα και μέσω της τηλεόρασης. Εμείς με αυτό που μπορούμε, και δεν είναι λίγο για την ώρα, μπορούμε να προσφέρουμε, αλλά εκτός αυτού, τι άλλα παράπονα να πω? Ερώτηση, να εμπιστευτεί
ένας γονιός το παιδί του στο ice hockey. Και να μην το εμπιστευτούμε στο. Γιατί οι περισσότεροι γονείς, κακά τα ψέματα, σκέφτονται τα κορίτσια μπαλέτο, τα γόρια ποδόσφαιρο μπάσκετ. Καλά, δεν κλαίω. Είναι δεκαετία του 1990 και εσύ. Είναι γαλλικά και πιάνω. Ωραία δεκαετία. Και τα γόρια μπάσκετ, κολύμβηση, ποδόσφαιρο και κάποια πολεμική τέχνη. Σίγουρα όσα παιδιά έρχονται στο hockey, του αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχει ωραίο κρίμα, είναι μια ωραία παρέα, γιατί παρόλο που δεν έχουμε υποστήριξη από πουθενά, προσπαθούμε και κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Διοργανώνουμε κάμπ στη Τσεχία, πήγαμε δύο φορές με τα μικρά παιδιά, πήγαμε Βουλγαρία σε τουρνουά. Τα κάμπ αυτά με... Θυμίζω και εγώ τα έξοδα εκεί που φαίνεται, άμα να πηγαίνω για την τουρ. Τα έξοδα πώς τα καλύπτει. Οι γονείς. Εντάξει, μας λες πόσο όμορφη είναι η Ελλάδα και το νιώθεις Έλληνας και ο καθένας είναι ότι νιώθεις καταρχήν. Εγώ αν έγινε Τσέχος θα έλεγα Τσέχος, να σκέφτεσαι ότι είμαι γεννημένος από γέννημα θέλουμε και δεν έχω κάποια άλλη κατάσταση. Στην Κεσαριανή. Αλλά από εκεί και έπειτα δεν χρειάζεται. Δώσε και τη διεύθυνση. Εκτός αυτού... Δεν ξέχασα τι να ρωτήσω. Ωραία, ας συνεχίσεις να μας δει. Να το θυμηθώ και τα καμπ, τα καλύπτουν οι γονείς αποκλειστικά. Δεν γίνεται κι αλλιώς. Δεν είναι και αλλιώς. Αυτό ήθελα να πω. Πράγα σε σχέση με Αθήνα. Είναι δύο... Ένας από τους top του. Δύο τελείως διαφορετικές πόλεις. Εντάξει, εγώ επειδή δούλευα αρκετά χρόνια... Στο Σλιν δεν ήσουν. Στο Σλιν. Επειδή ήμουν αρκετά χρόνια στον τουρισμό, διοργάνωνα και ελληνικά γκρουπ στην Πράγα διακοπές και τέτοια. Χριστούγεννα πράγμα. Και όλοι οι Έλληνες μου λέγανε, πω τι όμορφα που είναι εδώ, τι βρίσκουν σε εμάς και έρχονται το καλοκαίρι κτλ. Όταν κατεβαίνανε οι Τσέχοι πάλι εδώ στην Ελλάδα, λένε, πω η θάλασσα, ο ήλιος, τι κάνουν σε εμάς. Τι γίνουν οι Έλληνες και βλέπουν εκεί σε εμάς. Οπότε ο καθένας εκτιμάει αυτό που δεν έχει. Αυτό που του λείπει. Αυτό που του λείπει. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό σίγουρα. Είναι πράσινη, έχει πάρα πολύ πράσινο. Δηλαδή στην Πράγα, το γήπεδο του ice hockey, σαν έκταση, σαν χωρητικότητα. Πρώτο, να πούμε το εξής, είναι Ολυμπιακό προδιαγραφών. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Εκεί δεν υπάρχουν παγοδρόμια μη Ολυμπιακών διαστάσεων. Η Πράγα έχει 5 παγοδρόμια, νομίζω, Ολυμπιακών διαστάσεων. Μόνο 5. Ένα έχει η Σλάβια Πράγας, η Σπάρτα Πράγας. Προφανώς. Και είναι ακόμα με τα πιο μικρές ομάδες. Το παγοδρόμιο της Σλάβιας που είναι καινούριο. Έχει χωρικότητα νομίζω 20.000 κόσμο. Και το Καραϊσκάκι, το ποδοσφαιρικό, το Καραϊσκάκι χωράει 33. Να δούμε λίγο σύγκριση. Το γήπεδο με τις καλύτερες προδιαγραφές στην Ελλάδα. 10.000 κόσμο. Το γήπεδο της Σλάβιας όλος είναι ένα από τα καλύτερα σε όλη την Ευρώπη. Είναι διάμαντα. Είναι πολύ ωραίο γήπεδο. Έχει παγκόσμια πρωταθλήματα. Ήμουν τυχερός και έπαιξα μια φορά εκεί. Είναι όντως. Εσύ αγωνίστηκες στην ομάδα του Σλιν. Εγώ, ναι, από 5 μέχρι 15 χρονών ήμουνα στην ομάδα του Σλιν και μετά στο junior πήγα σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη ομάδα. Μεγαλύτερη από το Σλιν, σε καλύτερη κατηγορία. Τότε ναι. Ίδια κατηγορία, αλλά τότε ήταν καλύτερη, ναι. Αγωνίζεις ακόμα. Ναι, παίζω στην ανδρική ομάδα. Είμαι τερματοφύλακας. Στην πιο δύσκολη θέση. Ναι, ψυχολογικά και είναι πάρα πολύ. Είσαι απελπιστικά μόνος στο τέρμα. Όπως το ποδόσφαιρο, όταν κάνει λάθος ο τερματοφύλακας, φαίνεται. Όταν κάνει κάποιος παίκτης λάθος, δεν φαίνεται. Είναι δύσκολο να δεχτείς γκολ στο εσχογείο. Θεωρητικά είναι μικρό το τέρμα, είσαι μεγάλος εσύ. Είναι μικρό το τέρμα, αλλά συνέχεια έχει φάσεις πάνω-κάτω, πάρα πολλά σουτ, ας πούμε. Την μπάλα σου να περνάει κάτω τα πόδια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να περνάει κάτω τα πόδια. Ας πούμε, όταν παίξαμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Νέα Ζηλανδία, έναν αγώνα με τους γηπεδούχους. Εντάξει, δεν έχεις χορηγούς, μου έχεις πάει στη μισή Ευρώπη και μου έχεις πάει και Νέα Ζηλανδία, σε παρακαλώ. Αλλά λέμε και αλήθεια. Παίξαμε με τους γηπεδούχους, με τους Νέους Ζηλανδούς που τότε απλά κατεβήκανε από την πιο πάνω κατηγορία και ήταν πάρα πολύ καλή. Και τα σουτ σε αυτό το παιχνίδι ήταν 55-15 υπέρ. Βομβαρδισμός. Βομβαρδισμός. Πολλά λίγα. 3-3 και χάσαμε στην παράταση.
Ήταν, θεωρώ, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της εθνικής στην ιστορία. Αλλά ήταν άδικο με τους Ισλανδούς. Εντάξει. Εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλά ομαδικά. Γενικά αυτό που είδα κιόλας ψάχνοντας για την εθνική ομάδα, γιατί ότι έπαιζε πολύ καλά βασικό. Σίγουρα. Έπαιζε πέρα με των δυνατοτήτων εντός αγωγικών που είχε. Σίγουρα, όπως έλεγα και στην αρχή, είχαμε τεράστια αναγνώριση στο εξωτερικό, επειδή αυτοί που ξέρουν για το άθλημα και ασχολούνται με το χόκκι καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό να... Να φέρνει τέτοια αποτελέσματα, άμα δεν έχει γήπεδο. Α πούμε, συγκεκριμένα πριν το παγκόσμιο του 9 στη Νέα Ζηλανδία, κάναμε προπόνηση σαν ομάδα στο Copacabana, στο Χαϊδάρι, εκεί στι Τσουλίχτρε. Πώ? Το χειμώνα, γιατί. Πάγωνε! Πάγωνε και στη μέση είχαμε ένα. Copacabana! Αλήθεια! Τα λέμε όλα, λέμε όλα. Και διαφήμιση. Όχι, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Θέλω να κάνω την εξαίρεση. Είπα, περίεργο. Επειδή δεν ξέρω πολλά. Τι γίνεται όταν φεύγει το τέρμα χθες? Α, διακόπτεται το παιχνίδι και σταματάει. Υπάρχει και το offside. Διαιτητή έχετε. Υπάρχουν. Α, ναι, υπάρχει κάποιο που λέει: εγώ θα γίνω διαιτητή χόκκι που πάγω. Στο εξωτερικό, ναι. Στην Ελλάδα. Είπαμε. Μεταξύ σα, αποφασίστε πώ λέγεται το σχήμα. Δεν μα ενδιαφέρει η κανονικότητα. Υπάρχουν προπονητέ παλιά που ήταν τα πράγματα λίγο πιο οργανωμένα. Οι προπονητές εδώ, οι Έλληνες, πηγαίνανε σε σεμινάρια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Τότε που ήμασταν ακόμα, μας δεχόταν. Ακριβώς. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ό,τι αφορά τους διαιτητές στο παιχνίδι, παλιά υπήρχαν τρεις, ένας βασικός και δύο linesmen, που λέμε, βοηθή. Σήμερα, επειδή εξελίσσεται το παιχνίδι, γίνεται πιο γρήγορο, υπάρχουν δύο βασικοί και δύο βοηθοί. Το offside, που υπάρχει ως όρος στο ice hockey, νομίζω. Ακριβώς. Τι σημαίνει, γιατί δίνεται, πώς στον κόσμο. Οι άνθρωποι έχουν καταστάσει και εμείς κάνουμε κομπή και φτάσει στο offside το χόκκι. Εντάξει, είναι ένας όρος ο οποίος είναι αναγνωρίσιμος από όλους όσους παρακολουθούν τον αθλητισμό. Εγώ να πω πως όταν το καταλαβαίνεις τελικά, όταν το καταλαβαίνεις ότι το κάνεις, γιατί στην αρχή δεν το καταλαβαίνεις. Σου λένε offside, offside, φωνάζουνε. Υπάρχουν δηλαδή και γυναίκες που ξέρουν τι είναι το offside, έστω και στο χόκκι. Σου λένε είσαι offside, είσαι offside, είσαι offside και ψάχνεσαι λίγο. Του έκανε πόσο παράδειγμα τη τσάντζη που ήταν στο ποδόσφαιρο. Είναι τελείως διαφορετικό. Ναι, το φαντάζομαι. Αλλά με το που το καταλαβαίνει, όταν είσαι στο όριο που λίγο πριν πάσουν για offside. Τι είναι το offside, πώς δίνεται. Όταν κάνει κάποιο επίθεση, δεν μπορώ να περάσω από μια γραμμή, δεν μπορώ να μπω μέσα στην περιοχή των άλλων τέλος πάντων για να κάνω επίθεση. Πρέπει πρώτα να περάσει το back και μετά να περάσω εγώ. Να περάσει τη γραμμή της περιοχής. Το γήπεδο είναι χωρισμένο σε τρεις περιοχές. Αμυντική, κεντρική και επιθετική. Όταν κάνεις επίθεση και μπαίνεις στην επιθετική ζώνη, πρώτα πρέπει να περάσει το back, μετά ο back. Δεν μπορείς να μπεις εσύ παίκτης μέσα. Οι τρεις γραμμές είναι μια. Πλεονεκτική θέση. Να περιμένει με εκεί όλο τον αγώνα, α πούμε. Ναι, εντάξει, η φιλοσοφία δεν είναι μεγάλη. Οι τρεις γραμμές είναι του κέντρου η βασική και είναι οι δύο που είναι πάνω στη γραμμή του τέρματος. Όχι. Είναι η κεντρική που είναι κόκκινη γραμμή και μετά δύο μπλε γραμμές που είναι επιθετική και αμυντική ζώνη. Και μετά υπάρχει και οι δύο λεπτές γραμμές που είναι η γραμμή του τέρματος. Αν κάποιος παίξει να πει ότι πάει πίσω από το τέρμα, δεν βγαίνει. Όχι. Όπως το ποδόσφαιρο, συνεχίζει κανονικά. Εκεί βλέπει το παιχνίδι πιο ψύχρεμα. Έτσι λέει ο κόουτς. Πήγαινε από πίσω να σκεφτείτε τι θα κάνετε. Σίγουρα. Γιατί έτσι. Είναι. Εντάξει, επειδή. Σκέφτεσαι γρήγορα. Όποιος έχει εμπειρία και ξέρει λίγο το παιχνίδι, φαίνεται και στις κινήσεις, οπότε, ας πούμε, αμυντικοί πηγαίνουν πίσω από το τέρμα, περιμένουν να τους ανοιχτούν οι συμπαίκτες τους και ξεκινάνε. Πάντως, εγώ ελάχιστα από το Αμερικάνικο, όταν τους βλέπω και πάνε και πέφτουν στο πλάι με τέτοια δύναμη, λέω πώς σηκώνονται μετά. Βέβαια και οι μπάρες
υπάρχει τεράστια εξέλιξη. Παλιά ήταν σκληρές και σήμερα οι μπάρες λυγίζουν. Περνάνε από μέσα. Είναι... Όλα αυτά στην Ελλάδα, έτσι. Όχι. Στα κανονικά. Εδώ δεν έχουμε τέτοια. Αν να χτυπήσουν στο ίδιο, στην άκρη πέφτουν να παίξουν. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή μπάρες έχουμε, πρέπει να πω, και στο παγοδρόμιο. Απλά που δεν πρέπει να τσακουμπάτε. Δεν έχουμε τα πλέξη γλάσεις, αλλά έχουμε μπάρες. Έχουμε μπάρες, παιδιά, έχουμε μπάρες. Από εκεί έχει βγει και στην καρδιά μου βάζω μπάρες. Ε, αναγιά σου, μπορείς να φύγεις. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλό πολύ. Στο ίσοκα λοιπόν, τι κανονισμοί υπάρχουν, τι δίνεται φάουλ, τι δεν δίνεται. Υπάρχει το face mask που υπάρχει στο American football που αρπάζει τον άνω από τη μάσκα. Υπάρχει κάποιο αντιαθλητικό χτύπημα. Αυτό που σίγουρα ξέρω και εγώ έχω βγει έξω και δηλαδή, γι' αυτό και έχω πληρώσει γι' αυτό είναι να σηκώνεις τον μπαστούνι σου στον άλλο. Σε συγκεκριμένο ύψος. Δηλαδή, όχι, άμα εγώ σηκώσω τον μπαστούνι μου κοντά στο σώμα του άλλου και δεν είναι ας πούμε κάπου στα πόδια του ή του χτυπήσω τα πόδια ακόμα, αλλά το κάνω τύπου επιδεικτικά, το χτυπάω ας πούμε, τότε θα βγω έξω. Είναι ναι, αλλά είναι πολλά καλή να πάει να χτυπήσει και καλά το πάγκι, να βρίσκει τα πόδια και να λέει οκ. Ο κάθε παίκτης είναι υπεύθυνος για τον μπαστούνι εδώ, οπότε και κατά λάθος να το κάνει. Πάλι το φάνηκε. Υπάρχει αποβολή. Ναι, υπάρχει αποβολή 2 λεπτών στα απλά φάουλ. Οπότε η άλλη ομάδα έχει πλεονέκτημα. Αριθμητικό. Αριθμητικό, παίζει με 5 παίκτες, η άλλη με 4. Αν βάζει γκολ, η ομάδα που έχει 5 παίκτες, επιστρέφει ο παίκτης. Οκ. Τι άλλο δίνεται φάουλ, τι. Λέει φάουλ. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το μπαστούνι καθόλου. Όλα τα χτυπήματα είναι με τα χέρια. Μόνο με σώμα. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Ούτε το μπαστούνι πάνω από τους ώμους. Αυτά είναι τα βασικά. Κάποιο αντιαθλητικό χτύπημα, τι να το χτυπήσεις τώρα, νομίζω χαμηλά στα πέφτα. Νομίζω μια άσκηση που κάναμε το τσεκ στα boards, ότι δεν μπορούμε να πάμε τι να το πίσω. Που τσεκάραμε πώς είναι το screen. Αυτά νομίζω ότι είναι αρκετά μακριά για εμάς ακόμα, αλλά αυτό που θέλω πριν κλείσουμε είναι να ξαναβούμε λίγο τις σελίδες και τα ονόματα των ομάδων, που είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, σίγουρα το παγοδρόμιο που κάνουν προπονήσεις στα κορίτσια. Είναι στον Ελαιώνα, να πούμε ότι είναι πολύ κοντά στο μετρό. Πολύ ωραία, έχουμε και εύκολη πρόσβαση. Πάρα πολύ, πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση. Λοιπόν, στο Instagram είμαστε Flying Chicks Ice Hockey GR. Ωραία. Και στο Facebook είμαστε Flying Chicks Athens Ice Hockey. Και όσον αφορά ένα coach και την ομάδα των αδρών, να πούμε και για το icehockey.gr. Ωραία, λοιπόν, το γενικό είναι icehockey.gr και μετά είμαστε και σαν υπτάμενοι, υπτάμενοι.gr και στο Facebook, υπτάμενοι Αθηνών. Και στο YouTube και στο Instagram και στο Twitter. Τέλεια. Να μπείτε να τους καμαρώσετε, να μάθετε ice hockey. Ελπίζουμε έστω και δύο, ένας άνθρωπος να μας άκουσε. Όχι να μας άκουσε, να μπει στον πειρασμό, να ασχοληθεί όσοι μας δουν live και πολύ περισσότερο να δουν στο YouTube. Έστω και έναν άνθρωπο να πείσαμε να μπει έστω να γκουγκλάρει τι σημαίνει ice hockey και τι είναι. Κάτι καλό κάναμε σήμερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζουλίου και την Ελένη. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τεράστια βοήθεια. Κάθε βοήθεια είναι πολύτιμη. Ελπίζουμε να σας ξαναέχουμε εδώ πέρα. Ελπίζουμε να σας ξαναέχουμε εδώ πέρα. Το χόκι θα γίνει. Αναγνωρίσουμε πλέον. Με χαρά. Σίγουρα. Και ελπίζουμε να δείτε και εσείς λίγο το άθλημα. Να έρθετε να δείτε. Ναι, γιατί μπορεί να χαιρετήσουμε εννοείται πως άρθρο. Να έρθετε και στην προπόνηση. Να πούμε και αγώνες σας πότε γίνονται. Υπάρχουν φιλικά. Υπάρχουν φιλικά παιχνίδια ανάμεσα στις ομάδες. Όπως είπαμε στην Αθήνα είναι 4 ομάδες που παίζουν μεταξύ τους φιλικά. Φαντάζομαι το ίδιο γίνεται και πάνω στη Θεσσαλονίκη. Παίζουν και τα κορίτσια φιλικούς αγώνες και με παιδικές ομάδες και με τις ανδρικές. Παίζετε με παιδικές ομάδες. Τους κλέβετε τα παιδιά. Δεν έχεις ιδέα πόσο δύσκολο είναι. Παίζετε και με ανδρικές ομάδες. Δικάτε. Δηλαδή. Ή γυναίκες άντρες. Και γυναίκες άντρες μας έχουμε παίξει. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά τα παιδιά είναι ύπουλα. Είναι μικρά. Λες τα καημένα και πηγαίνουν βολίδα. Σας έχουν διαλέσει. Την αλήθεια. Ήταν ένα... Ο κόσμος παραδέχεται. Ούτε για τα παιδιά δεν είστε. Είναι πολύ δύσκολο. Να τους κερδίσεις. Αλλά είχαμε κάνει νομίζω μια φορά πολύ καλό σκορ, έτσι. Όταν λέμε πολύ καλό σκορ. Είχαν βάλει ένα πολύ καλό 2-1. 2-1, ωραία, ωραία. Οριακό, όμορφο. Ήταν πολύ καλό. Βέβαια, όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, για τα κορίτσια είναι πιο δύσκολο, γιατί τα παιδιά
Το κάνω από μικρά. Προχωράω το σώμα. Άρα ουσιαστικά είστε η τροφή εντός εισαγωγικών των παιδιών. Πάνω σαν μαθαίνω. Σας εκμεταλλεύω. Ό,τι καλύτερα με γυναίκες παίζει από μικρά, μια χαρά στο παιδί. Λοιπόν, τα φιλιά μας συνεχίζουν εμείς. Ευχαριστούμε και άλλη μια φορά τους καλεσμένους μας. Θα πάμε στο μεγάλο διάλειμμα. Θα αρχίσουμε μετά με την κανονική ροή της εκπομπής. Δεν έχουμε ροή της εκπομπής. Δεν ενδιαφέρει κανέναν έτσι κι αλλιώς. Μόνο εμένα με νοιάζει. Αυτό που ενδιαφέρει να μάθει και κάποιος θα δυσκολεύει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.